Όπως ξέρετε, δεν ανήκω στους πρωτοβάθμιους της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Παίζεται, κύριε Περιμένη, παίζεται, κύριε καθηγητά μου. Αυτό θα δείξει το μέλλον αόρατον, άλλωστε. Εκείνο το οποίο υπάρχει στην Αθήνα και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, είναι, να τα λέμε λίγο ξεκάθαρα, υπάρχει η περίφημη Ένωση Καθηγητών Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένας σύλλογος αναγνωρισμένος από τον νόμο, ο οποίος όμως δεν συμμετέχει στο σύλλογο των μελών του ΔΕΠ, των συνολικών της Ιατρικής Σχολής. Και κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει, αλλά όχι δημοσίως, άρα δεν μπορώ να το επικαλεστώ, μια σειρά από κριτήρια. Όλοι μας που είμαστε στην Αθήνα και άλλοι εκτός Αθηνών έχουν κάποια δυνατότητα να μαθαίνουν κάποια πράγματα για το τι γίνεται. Κυκλοφορούν αντίγραφα αυτών των πραγμάτων. Και υπάρχουν λοιπόν αυτή η περίφημη ιστορία με τα κριτήρια, και θα επικεντρωθώ μόνο στα ποσοτικά στην όλη ιστορία. Έχουμε λοιπόν την προηγούμενη version της όλης θεώρησης των αντικειμενικών κριτήριων και μια καινούργια τροποποίηση τελευταία η οποία κυκλοφόρησε. Αυτή η καινούργια τροποποίηση, η οποία κατά τον πρόεδρο της σχολής, όπως μας ανακοίνωσε μια μέρα στους αναπληρωτές καθηγητές, είναι πρόθεση του Προέδρου να την δημοσιοποιήσει μέσα από το περιοδικό της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, εισάγει για πρώτη φορά μια έννοια την οποία θα ήθελα να σας την ανακοινώσω και η οποία έρχεται να λύσει λιγάκι ένα θέμα το οποίο το θίξατε λίγο, κύριε καθηγήτα. Και ήταν εκείνο που θίξατε λίγο, ήταν τελικά η σειρά του ονόματος του υποψηφίου και το τι ποσοστία αντιπροσωπεύει στο συνολικό του συγγραφικό έργο. Γιατί ας το ονομάσω αυτό το συγγραφικό σε σχέση με το ερευνητικό. Γιατί μερικές φορές μπορεί το ερευνητικό να είναι πολύ μεγαλύτερο από το τελικό συγγραφικό. Και δημιουργείται λοιπόν η έννοια του προσωπικού impact factor και του προσωπικού citation index, όπου λέει η πρόταση αυτή, δεν έχει συζητηθεί δημοσία στη σχολή ακόμη αυτό το πράγμα, αλλά προβλέπεται να γίνει και αυτό, ότι οι εργασίες στις οποίες το όνομα του υποψηφίου είναι πρώτο ή τελευταίο μετράνε κατά 100% και στον impact factor και στο citation index. Εκεί που είναι δεύτερο μετράει κατά 50%, εκεί που είναι τρίτο κατά 33% και σε οποιοδήποτε άλλη θέση κατά 25%. Και νομίζω πως αυτό το πράγμα έρχεται να αντιμετωπίσει λίγο το πρόβλημα το οποίο των συγγραφέων. Συγχωρήστε με αν μερικές φορές μπορεί να γίνω λίγο ειρωνικός σε αυτή την ιστορία, αλλά έχουμε και πολλούς παραμυθάδες γενικώς στο χώρο του ακαδημαϊσμού και δεν διστάζω να το πω αυτό το πράγμα. Οι οποίοι είναι συγγραφείς. Και οι οποίοι πολλές φορές, όπως οι συγγραφείς, μπορεί να γράφουν και διηγήματα. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί επίσης, οι οποίοι μπορεί να έχουν πάρα πολύ καλές επαφές και φιλίες ή άλλου είδους εξαρτήσεις. Και που ξαφνικά μπορεί να βρίσκεται κανείς με 150 εργασίες και είναι σε άλλες είναι δεύτερος, σε άλλες είναι τρίτος, πέμπτος, εικοστός, αλλά πολλές. Έτσι. Αν λοιπόν βγάλουμε το συνολικό impact factor αυτών των πολλών, βγαίνει ένα πράγμα τραγικό. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω αρκετά έξυπνα η σχολή μας έρχεται να αντιμετωπίσει λιγάκι αυτό το πρόβλημα σε αυτή την ιστορία. Και αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, νομίζω πως για την καθηγητική βαθμίδα εισάγει τον προσωπικό impact factor να είναι 80 για τις ειδικότητες τις χειρουργικές και το προσωπικό citation index 200. Αν τα υπολογίσει κανείς έτσι με τις ποσοστώσεις σε αυτή την ιστορία. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει. Αν μου επιτρέπετε τώρα, μια και πήρα το μικρόφωνο για να μην το ξαναπάρω μετά, αν γίνει κουβέντα, θα ήθελα να καταθέσω άλλη έτσι έναν προσωπικό μου προβληματισμό στην όλη ιστορία, που έχει σχέση με αυτό το οποίο πάλι το θίξατε και θα ήθελα όμως να το πω λίγο παραπάνω. Αυτή είναι την λεγόμενη συνέχεια του επιστημονικού έργου. Από τότε που ξεκίνησε κανείς να έχει βρεθεί στον ακαδημαϊκό χώρο ή στον οποιοδήποτε χώρο που έχει σχέση με τέτοιου είδους δραστηριότητα, μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσει να φτάσει να διεκδικήσει την ανώτατη βαθμίδα την ακαδημαϊκή. Αν λοιπόν είναι πολύ απλά μαθηματικά το να φτιάξει κανείς ένα διάγραμμα και να δει αν αυτή η καμπύλη, αυτή η γραμμή έχει μία ανωδική τάση και άλλο το να δει να κάνει ζικ-ζακ
σαν να είναι κανένα καρδιογράφημα στην όλη ιστορία. Όπως επίσης το άλλο πράγμα το οποίο βιώσαμε στην Αθήνα, δεν έχω ιδέα το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ιατρικές σχολές, αλλά το έχουμε βιώσει πολύ έντονα στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, είναι ότι μια ξαφνική εισβολή είναι να κριθεί ο άλλος και ξαφνικά εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια με έναν τεράστιο αριθμό δημοσιεύσεων. Μα πού διάολο βρεθήκαν όλες αυτές οι ιστορίες, έτσι τα καλά καθόμενα. Έτσι άρχισε να γεννάει ιδέες κάποιος, άρχισε να είναι τόσο πολύ αφοσιωμένος στο συγγραφικό του έργο, παράλληλα με όλη εκείνη τη φοβερή δραστηριότητα που ξέρουμε ότι συνοδεύει τους γιατρούς, τους ακαδημαϊκούς στην ιατρική μας σχολή. Με την επίγνωση λοιπόν ότι επειδή καταγράφονται αυτά, θα είναι πολύ αρνητικά σημεία στο βιογραφικό μου σημείωμα, θα ήθελα να σας δώσω ξανά το μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ. Αλήθεια, πέστε μου, αν θα ήμουν συγγητής ή κάποιος άλλος συναδέλφος να είναι συγγητής, θα έκανε όλο αυτόν τον κόπο για τους προσωπικούς δείκτες με τις προσωπικές αναλογίες? Είναι έργο των συγγητών? Φαντάζομαι, ναι. Είναι τόσο απλό για να... Είναι τόσο απλό για να καθίσει κανείς να τα υπολογίσει και μόνος του και να τα συνυποβάλει στο βιογραφικό του σημείωμα. Πλέον, όπως μας είπε και ο κύριος Χατζημουρατίδης προηγουμένως, μια σειρά από όλα αυτά τα πράγματα. Είναι τόσο απλή τελικά αυτή η διαδικασία, που δεν χρειάζεται να κάνει κανείς να έχει τόσο μεγάλη φιλοσοφία. Νομίζω πως είναι απλό. Και θα πρέπει να ζητάτε από τον υποψήφιο να συμπεριλαμβάνεται στο βιογραφικό σημείωμα το οποίο υποβάλλει. Απλά. Και ένα άλλο στοιχείο, μια και το θυμήθηκα τώρα, τουλάχιστον στα περιφερειακά πανεπιστήμια ξέρω ότι δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα έντονα. Στην Αθήνα υπάρχει τρομακτικά έντονο το πρόβλημα. Το ποιο? Ότι από τη στιγμή που θα υποβάλεις την αίτηση για την εξέλιξη ή την κρίση, την εκλογή ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι να φτάσεις να κριθείς, αν είσαι τυχερός, δεν θα έχεις πάρει σύνταξη. Έτσι, αν είσαι τυχερός. Είναι μια ιστορία φοβερή που πιστεύω ότι αντανακλά απλά και μόνο μια νοοτροπία η οποία επικράτησε στις συνολικές, στον τρόπο εξέλιξης των λεκτόρων προς επικούρους και των επικούρων προς αναπληρωτές κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή της σχολής μας. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν και βλέπει κανείς με τι κριτήρια θα κρίνει. Εκείνη τη στιγμή που υπέβαλε την αίτησή του υποψήφιος ή μετά από 5 χρόνια που θα κριθεί και που έχει φορτσάρει και αρχίζει να μαζεύει πράγματα και τους λέει «Α, θα έχω τότε, θα έχω». Είναι ένα ερωτηματικό που πάλι χρειάζεται να το αντιμετωπίσει κανείς. Ναι, ωραία, ευχαριστώ. Ας πάμε τώρα κατά αρχαιότητα. Καθηγεσίες εννοώ και ως αφηγητής. Πολύ ωραίο το θέμα, εξαιρετική εισήγησή σας. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια που ακίζουν λίγο και την εξαιρετική ομιλία του πολύ promising συναδέλφου του κυρίου Χατζημουρατίδη, γιατί ξέρω ότι στον κύριο Χατζηχρήστο αρέσουν πάρα πολύ τα debate. Ναι, συμφωνώ με τον κύριο Χατζημουρατίδη και με την προσωπική. Ευχαριστώ. Συμφωνώ λοιπόν με τον κύριο Χατζημουρατίδη και είναι προσωπική σας άποψη και δική μου κατά 95% ότι το καλύτερο impact factor, το μεγαλύτερο impact factor δείχνει καλύτερο περιοδικό. Τι είναι το impact factor? Είναι το πηλίκον των αναφορών τα 2 χρόνια, τα τελευταία, διαιρεμένα με τον αριθμό των publication τα 2 τελευταία χρόνια. Αν έχουμε όμως μια εταιρεία αιματολογική, την Hematology Society της Βόρειας Αμερικής, με τόσο μεγάλο αριθμό αιματολόγων, αυτό το περιοδικό διαβάζεται από πάρα πολλούς. Είναι λοιπόν μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνουν γρήγορα citation σε μελέτες και αν δούμε τις καμπύλες των citations με την ηλικία, με την πάροδο του χρόνου, θα αρχίσουν να πέφτουν. Παράλληλα, κάποια περιοδικά που δεν είναι όργανα society, ας πούμε, της European Society of Sexual Medicine, μια και έχω τον παλιό πρόεδρο, τον κύριο Χατζηχρήστο δίπλα μου, ή κάποιων άλλων ισχυρών εταιριών, είναι κάποια group επιστημόνων που βρέθηκαν με εξαιρετικά βιογραφικά, θέλοντας να κάνουν ένα καλό και σωστό περιοδικό που προωθεί την επιστήμη και την έρευνα. Βλέπει κανείς ότι αυτά έχουν και πολύ ψηλή τιμή συνήθως να τα πάρει κανείς οποιαδήποτε ιατρική βιβλιοθήκη και αυτά τα περιοδικά έχουν ακριβώς αρχικά λιγότερα citations. Υπάρχει λοιπόν μια ωραία δημοσίευση που δεν έχω το slide, το σύνδρομο της κοιμωμένης βασιλοπούλας. Τι είναι το σύνδρομο της κοιμωμένης βασιλοπούλας?
είναι μια δημοσίευση η οποία τα 3 χρόνια, 4 η Βασιλοπούλα κοιμόταν. Έπαιρνε ελάχιστα citations. Γιατί βγήκε από μια society zoologist της North America. Όταν όμως ένα paper πάνω στα stem cells, τα οποία απεριγράφηκαν στο paper αυτό της society των ζωολόγων, το πήραν κάποιοι ειδήσεις από το PubMed, διάβασαν το paper, η Βασιλοπούλα ξύπνησε. Και τα citations ανέβηκαν. Άρα λοιπόν ο κύριος Χατζημουρατίδης συμφωνώ, έχει δίκιο και εγώ αυτό θα έλεγα, αλλά ίσως υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, αν μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά. Το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι, ανεξάρτητα αν διαφωνούμε με την ύπαρξη των κριτηρίων της Α ιατρικής σχολής, της Β ή της Γ, είναι σημαντικό να υπάρχουν κριτήρια. Αυτό είναι σημαντικό. Και τα κριτήρια μπορεί να γίνουν modified, να αλλάξουν, ανάλογα με την, ανάλογα με τις κατευθύνσεις που δίνονται, το τι ακριβώς ζητάει μια ιατρική σχολή, ανάλογα με εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Αλλά τα κριτήρια θα αλλάζουν μόνο εφόσον υπάρχουν κριτήρια. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για μια ιατρική σχολή να έχει ακόμα και μη θεσμοθετημένα κριτήρια. Είναι τώρα στην αξιολόγηση των έργων που βάλατε πάρα πολύ ωραία, κύριε καθηγητά. Εμείς στα Γιάννενα είχαμε μια εμπειρία, δηλαδή στην πρώτη βαθμίδα της ιατρικής σχολής, το διδακτικό, το επιστημονικό, το ερευνητικό, το κλινικό, το χειρουργικό έργο. Πού θα δοθεί βαρύτητα? Τα πράγματα είναι όπως τα είπατε εσείς. Η Επιτροπή Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όρισε στον κύριο Σπύρο Γεωργάτο, τον καθηγητή της βιολογίας. Αναφέρω τα 4.000 citations που έχει ο κύριος Γεωργάτος, τυχαία, που είναι ο καθηγητής της βιολογίας εμάς. Και ο κύριος Γεωργάτος οργάνωσε μια επιτροπή, η οποία έστειλε γράμματα σε 48 ιατρικές, απάντησαν μάλλον, 48 ιατρικές σχολές από τη Βόρεια Αμερική. Ποιο από αυτά τα έργα είναι το πρώτο σε προτεραιότητα, το δεύτερο και το τρίτο, το οποίο θα ληφθεί υπόψη για την κρίση στην North America, στη Βόρεια Αμερική, για την ανέλυξη στην πρώτη βαθμίδα. Για όσους ενδιαφέρονται, εγώ δεν τα θυμάμαι πολύ καλά, θα πω την ουσία, το όνομα είναι Σπύρος Γεωργάτος, ο οποίος μας τα λέει μάλιστα σε κάθε συνέλευση και τα χρησιμοποιεί. Σύμφωνα λοιπόν με τις απαντήσεις των 47 Πανεπιστήμιων της Βόρειας Αμερικής, το πρώτο είναι το ερευνητικό, το δεύτερο το συγγραφικό, τα χωρίζουν καθαρά, το διδακτικό τρίτο και όλα τα επόμενα. Το σχόλιο του κ. Μητρόπουλου μου άρεσε πάρα πολύ, σχετικά με το σε ιδιάζουσες περιπτώσεις πώς βγαίνουν πολλές δημοσιεύσεις. Εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να πούμε στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν, ζητάνε, μπορούν να ζητήσουν κάτι πολύ σημαντικό που στην Ελλάδα, αν το ζητούσαμε, ιδίως στις μικρές βαθμίδες, πολύ λίγοι συνάδελφοί μας θα πηγαίναν στη βαθμίδα του επίκουρου. Ένα απλό πράγμα που λέγεται raw data. Η γυμνή data. Σε πόσα εργαστήρια στην Ελλάδα ή σε πόσες κλινικές υπάρχει το βιβλίο εργαστηρίου? Τι είναι το βιβλίο εργαστηρίου ή το βιβλίο της κλινικής μελέτης? Είναι το βιβλίο που γράφει την ημερομηνία, για μας χαρακτηριστικά, Μπαλτογιάννης Δημήτρης. Μήπως καθυστερώ το χρόνο σας, κύριε καθηγητά? Όχι. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον. Και δεν λέγεται συνάδελφα. 2 λεπτά, κύριε Χατζηχρήστου. Λοιπόν, το raw data είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το βιβλίο του εργαστηρίου, στο οποίο ο Μπαλτογιάννης Δημήτρης, τυχαίος συνεργάτης μου στα Γιάννενα, γράφει το όνομά του, γράφει τα ονόματα των ασθενών ή στο εργαστήριο της ανδρολογίας, γράφει τι έκανε, ποια τα αποτελέσματα. Τα γράφει με στυλό. Με στυλό. Ποτέ με μολύβι και είναι στη σειρά των ημερομηνιών. Στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης έχει δικαίωμα ο εκλέκτορας να ζητήσει από τον chairman του Department αιματολογίας, για παράδειγμα, να φέρει και το βιβλίο. Άρα λοιπόν η data δεν αλλάζει. Η data πρέπει να φυλάσσεται, αλλά μπορεί να ερμηνευτεί πολύ διαφορετικά η data από τον κύριο Μητρόπουλο, τον καθηγητή τον κύριο Χατζηχρήστου, τον κύριο Κατσίκα ή εμένα. Να την ερμηνεύσουμε διαφορετικά, αλλά είναι μία η data. Και όχι, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ θερμά. Συγγνώμη για τον χρόνο. Καθόλου. Ευχαριστούμε εμείς. Ακούσαμε 4 πανεπιστήμια. Να ακούσουμε και δύσκολα πανεπιστήμια. Το Ιαννίνο θεωρείται ότι πάρα πολύ δύσκολο. Θα έρθει και η σειρά σας. Να ακούσουμε πρώτα τη γνώμη του κυρίου Σοφρά από την Κρήτη, μετά του κύριου Περιμένη και μετά του κύριου Τουλουπίδη.
πιο γρήγορα. Μπορώ να έχω τη διαφάνεια αυτή που λέει ποιο έργο είναι... Ωραία. Okay. Ποιος μπορεί να τα κάνει όλα μαζί. Να είναι ένας εξαιρετικός ερευνητής. Να είναι πολύ καλός στο οργανωτικό του έργο. Να είναι καλός διοικητικός. Καλός δάσκαλος. Και καλός ουρολόγος στο χειρουργείο. Να κάνει όλα τα χειρουργεία. Ποιος μπορεί να τα κάνει όλα μαζί. Όποιος μπορεί να τα κάνει όλα μαζί, εγώ φεύγω από την Κρήτη και να έρθει εκείνος. Νομίζω ότι είναι αδύνατο να επιτύχει κανένας το συνολικό. Αυτό είναι το ιδεώδες. Εάν υπάρχουν... Εγώ έχω δουλέψει αυτή τη στιγμή... Πόσα? 24 χρόνια τελείωσα το πανεπιστήμιο. 35 χρόνια στην ουρολογία τώρα. Έχω γνωρίσει 2-3 ανθρώπους οι οποίοι να είναι ικανοί να κάνουν όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να ζητήσει από έναν υποψήφιο για οποιαδήποτε θέση να έχει όλα αυτά τα προσόντα. Σαφώς θα υπάρχει ένα μείγμα. Και το μείγμα αυτό είναι η προσωπικότητα του υποψηφίου. Μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο που να τα αξιολογήσουμε όλα αυτά και να πούμε η προσωπικότητα αυτού του υποψηφίου είναι για 10, για 9, για 7. Αυτό θα άξιζε. Πριν από χρόνια ο καθηγητής, ο κ. Δημόπουλος, ο οποίος δεν είναι εδώ απόψε, μου είπε «Η θέση του καθηγητή στην Αθήνα είναι θεσμός». Και όντως είναι θεσμός. Ο καθηγητής επηρεάζει, έχει απόψεις, προσπαθεί, έχει τα μαθήματα, κοιτάει να καλυτερέψει, κοιτάει να βγει έρευνα από το κέντρο του. Δεν είναι εύκολο να τα κάνει κανείς όλο. Εγώ προσωπικά... Δεν ξέρω εάν θα μπορούσα να πω ότι είμαι πολύ καλός σε ένα από αυτά και λιγότερο καλός στα υπόλοιπα για να αξίζω τη θέση που πήρα. Και σαφώς, η θέση που πήρα, την πήρα γιατί με πίστεψε ένα εκλεκτορικό σώμα. Δεν πίστεψε ούτε τον αριθμό των citations, όχι δεν το πίστεψε, δεν τους εντυπωσίασε. Ούτε ο αριθμός των citations, ούτε ο αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών, του impact factor, παίξαν το ρόλο τους. Σαφώς τον παίξαν. Αλλά εκείνο το οποίο μου είπε σε κάποια στιγμή ο πρόεδρος, εσένα σε αγοράζω. Και από την ώρα που ο πρόεδρος μου είπε εσένα σε αγοράζω, ήξερα ότι τουλάχιστον θα είχα μια θετική εκλογή ασχέτως των περιπέτειών που είχε η δική μου η εκλογή, για όσους την ξέρουν. Την ξέρουν αυτές τις περιπέτειες. Εντύπωση τρομερή μου έκανε, μια και τα λέμε όλα, όταν σε μια εκλογή άλλου καθηγητή, σε αυτό το πανεπιστήμιο, 2 καθηγητές του εκλεκτορικού σώματος είπαν «Εάν αυτός ο οποίος έρχεται για καθηγητής είχε κάνει αυτά τα οποία λέγονται ή αποδεικνύονται και ήταν στην Αμερική, ήταν αναπληρωτής καθηγητής, θα έφευγε από το department, από τη χώρα, από όλα τα ερευνητικά προγράμματα και θα εξαφανιζόταν». 2 καθηγητές είπαν ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να φύγει τελείως από το department. Και όταν ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας, τον ψήφισαν για τακτικό καθηγητή. Για να τα λέμε όλα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ο καθένας μας να συμπεριφέρεται πρώτον με αξιοπρέπεια, να λέει αυτά που έχει, να δηλώνει αυτά που έχει, έτσι, να λέει την αλήθεια και να αφήσει την κρίση του, να υποστηρίξει σαφώς την προσωπικότητά του, αλλά να αφήσει την κρίση του σε καλύτερους ανθρώπους, οι οποίοι θα πρέπει να αξιολογήσουν τη συνολική προσωπικότητα του υποψηφίου. Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος. Γι' αυτό καταλήγουμε σε impact factors, citations, age factors, G factors, M factors. Εμείς μεταξύ μας ξερενόμαστε. Εγώ ξέρω τουλάχιστον για τους συνομήλικούς μου τι αξίζει ο καθένας ή περίπου ξέρω. Και δεν μου χρειάζονται όλα αυτά για να τον κρίνω έναν υποψήφιο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό όλοι μας να είμαστε ευθύς, να λέμε την αλήθεια και να κάνουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι το καλύτερο για τους μαθητές μας, γιατί πρωτίστως είμαστε δάσκαλοι, έτσι, και δεύτερον για τους άρρωστους μας. Ευχαριστώ πολύ.
Νομίζω ότι ο Βασίλης ο Κατσίκας προήγηθηκε του κύριου Περιμένη. Ο κύριος Κατσίκας, Θεσσαλονίκη. Δεν περίμενα βασικά ότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Σοφρά και τον κύριο Μητρόπουλο. Συμφωνώ σε πάρα πολλά από αυτά που είπαν, αλλά θα συνεχίσω ένα σκεπτικό και εγώ λίγο διαφορετικό από όλους τους υπολείπους, γιατί και εγώ είμαι αρκετά παλιός. Εδώ μέσα από ό,τι βλέπω, δεν είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου όλοι μας. Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι δεν έχουν καμία εργασία. Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά ότι για να πάρουν μία θέση δεν θα την πάρουν από τις εργασίες που κάνουν, διότι δεν θα κάνουν καμία εργασία, διότι για να κάνουν τις εργασίες πρέπει να βρουν το κατάλληλο κύκλωμα. Κάποιος να τους προωθήσει να τις κάνουν. Άρα λοιπόν, όταν ακούνε εδώ μέσα οι νέοι γιατροί αυτοί, οι οποίοι ενδεχομένως αύριο θέλουν να διεκδικήσουν μία θέση, είτε στο ΕΣΥ, είτε στο Πανεπιστήμιο, και ακούνε αυτά που λέμε εμείς εδώ μέσα, απογοητευμένοι θα σηκωθούν να φύγουν. Εγώ, όταν ήμουν νέος γιατρός, θυμάμαι, στη Θεσσαλονίκη, δεν μιλούσαμε για εργασίες. Μιλούσαμε για δουλειά. Οι εργασίες άρχισαν να εμφανίζονται στη μέση από το νόμο πλαίσιο. Και τότε όλοι όσοι είχαν κυκλώματα άρχισαν, αυτό που είπε ο κύριος Μητρόπουλος, ενώ μια εργασία για να κάνουμε εμείς, και όσοι ξέρουν εδώ πώς γίνονται οι εργασίες, μπορείς να κάνεις 2 ή 3 εργασίες το χρόνο. Ξαφνικά εμφανίζεται ο κύριος Μητρόπουλος με 500 εργασίες, που αν διαιρέσεις την ηλικία του με τις εργασίες του, λες για όνομα του Θεού, πού βρέθηκε ο χρόνος αυτός να κάνει τις εργασίες. Παράλληλα, επειδή αναφέρθηκε. Που αναφέρθηκε. Μα δεν έχω 500. 490 είναι. Παράλληλα, θα αναφερθώ και σε ένα άλλο. Σήμερα όλοι πρέπει εδώ να το διαπιστώνουμε, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ότι οι πανεπιστημιακές κλινικές δεν τραβάνε κόσμο, και εννοώ αρρώστους. Οι άρρωστοι πάνε στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Γιατί οι καλοί γιατροί φύγανε από τα πανεπιστήμια. Οι καλοί γιατροί, και γιατρός σημαίνει όταν παίρνει το πτυχίο ιατρικής, είτε θα γίνει γιατρός του ΕΣΥ, είτε θα ανοίξει ιατρείο, είτε θα πάει στο νοσοκομείο, είτε στο πανεπιστήμιο, το πρώτο, χωρίς να αμφισβητώ όλα τα άλλα, μαθαίνουμε να θεραπεύουμε τους αρρώστους. Και δεύτερο μέλημα του πανεπιστημιακού είναι να εκπαιδεύουμε τους φοιτητές και τους ειδικευόμενους γιατρούς. Η έρευνα, βέβαια, η οποία εκεί που μπορεί να γίνει, γιατί εγώ δεν βλέπω ότι στην Ελλάδα σε πολλά κέντρα, αν εξαιρέσω ορισμένους που μπορούν να κάνουν έρευνα, μπορεί να γίνει έρευνα σε κάποιο νοσοκομείο, είτε πανεπιστημιακό είτε το ΕΣΥ. Μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν και υποκρινόμαστε μεταξύ μας ότι θα κάνουν εργασίες για να μπουν στο πανεπιστήμιο καινούργιοι λέκτορες ή θα πάρουν θέσεις στο ΕΣΥ Β ή Γ με εργασίες. Θα πάρουν τη θέση που ξέρουμε πώς θα την πάρουν. Αυτά ήθελα να πω και με συγχωρείτε αν στενοχώρησα. Ο κύριος Περιμένης και μετά θα έρθει ο κύριος Τουλουπίδης. Κύριε Περιμένη. Καλησπέρα, με συγχωρείτε που άργησα και έτσι έχασα ένα κομμάτι που θα με βοηθούσε να πάρω μια καλύτερη θέση. Ωστόσο, έχω πιάσει περίπου το νόημα της κουβέντας. Και όποιος μιλάει προς το τέλος έχει και το πλεονέκτημα να έχει ακούσει όλους τους άλλους και να κάνει ένα άθροισμα. Δεν θα σκουράσω όμως. Θα πω 2 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρετε πόσο πολύ με εκφράζει αυτή η έκφραση. Ο κριτής μπροστά στην αξιολόγηση. Διότι ανέκαθεν είχα την άποψη ότι μπροστά στην αξιολόγηση δεν βρίσκεται ο κρινόμενος, αλλά ο κριτής. Κάθε φορά που γίνεται μια εκλογή, αυτός που κρίνεται είναι αυτός που εκφράζει άποψη. Γιατί έχει τα όπλα ή δεν τα έχει, έχει την ακεραιότητα ή δεν την έχει, λέει ή δεν λέει την αλήθεια. Και εδώ θα πω το πρώτο, ούκαι άμε καθεύδιν το του Φραγκίσκου Τρόπερ, μου το άρπαξε από το στόμα, ότι είμαστε κοινότητα μικρή, πιστεύω ότι συμβαίνει και στις μεγάλες επιστημονικές κοινότητες, και γνωριζόμαστε όπως ο καθένας ξέρει τα δάχτυλά του. Μην κρυβόμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε κότσια να πούμε την άποψή μας εκείνη τη στιγμή. Να σταθούμε απέναντι στα πράγματα και να τα πούμε όπως είναι. Γι' αυτό το λόγο έχετε ο νομοθέτης και πάει να τα κωδικοποιήσει. Και εκεί βέβαια γίνονται μεγάλες μαϊμουδιές. Παρά το γεγονός αυτό,
όποιος θέλει εκείνη τη στιγμή να κάνει καλή κρίση και εισήγηση, θα τα βάλει κάτω και θα τα βγάλει τα πράγματα. Γιατί κάποιος πραγματικά που γράφει 30 εργασίες το χρόνο και κάνει και είναι και 40 φορές προσκεκλημένος εντός και εκτός, κάπου πρέπει να τα χάνει με το χρόνο. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν είναι σωστό. Δηλαδή, αν θέλει κανείς να ανατρέψει αυτό που βγάζει μάτια, το μπορεί. Το μπορεί. Γιατί κάθε πράγμα έχει δύο οπτικές γωνίες τουλάχιστον από τις οποίες μπορεί να εκτιμηθεί. Αυτό δηλαδή που φαίνεται υπερβολικό μπορεί να αποδειχτεί και σαν υπερβολικό. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το ένα, η ακεραιότητα του κριτή στην κρίση. Να μην φοβάται τίποτα, να απαλλαγεί από επιρροές και να πει εγώ αυτό ξέρω και αυτό θα το υποστηρίξω. Ακόμη κι αν έχει μπροστά του ένα μαμούθ δημοσιεύσεων, citation, ομιλιών και διάφορα τέτοια πράγματα. Το δεύτερο, Μιχάλη, γνωρίζει πολύ καλά έναν άνθρωπο που κατά την δική μου άποψη έχει σφραγεί στο ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πάτρων και είναι ο συνταξιούχος πλέον και για πολλά χρόνια πρόεδρος του τμήματος, καθηγητής της μικροβιολογίας, ο κύριος Δημητρακόπουλος. Ο άνθρωπος αυτός πολύ πρωτόλια προσέγγιζε το ζήτημα του ικανού ακαδημαϊκού να πάρει την πρώτη βαθμίδα. Και από εκεί στα άλλα. Λέει, κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να βρω πραγματικά κανέναν 100% καλό κλινικό, 100% καλό δάσκαλο, 100% καλό ερευνητή. Μπορώ να βρω έναν που να είναι 70% απ' όλα. Αυτό θέλω. Γιατί πραγματικά ούτε έναν ελαττωματικό χειρουργό θέλω, ούτε έναν ελαττωματικό δάσκαλο, ούτε έναν ελαττωματικό ερευνητή. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο φιλιώνουν. Όταν κανείς κάνει την κρίση, ξέρει τι πρέπει να πει. Το ζήτημα είναι αν το λέει. Και νομίζω ότι αυτό, για να σου απαντήσω κύριε Βασίλη, δεν έχει να κάνει μόνο με τις κρίσεις των ακαδημαϊκών. Έτσι, έχει να κάνει και με τις κρίσεις των άλλων γιατρών. Να σας μεταφέρω εγώ τη δική μου εμπειρία από τις κρατικές κλινικές της μείζωνος περιοχής του δικού μας νοσοκομείου. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι εκλογές είναι πολύ συγκεκριμένος. Κύριε Τελουπίδη. Πολύ σύντομα, μια και είμαι ο τελευταίος, πάρα πολύ σύντομα, ιδιαίτερα μετά τις τοποθετήσεις όλων και ιδιαίτερα του αγαπητού Φραγκίσκου. Εγώ θα ήθελα μόνο μία επισήμανση. Συμπεριλαμβάνει βέβαια όλες αυτές που έχουν κάνει, αλλά την κυριολεκτώ και η οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Μα και την έχω ζήσει και πρόσφατα. Λοιπόν, είναι η διαχρονική ρευστότητα των κριτηρίων, όχι σε μια προσπάθεια εξυγχρονισμού τους, που το θεωρώ δεδομένο, αλλά σε μια προσπάθεια έλλειψης ομοφωνίας. Και γι' αυτό δεν είμαι τόσο σίγουρος πόσο μπορεί να αποφευθεί το φαινόμενο να υπάρχει στασιμότητα των αναπληρωτών, παραδείγματος χάρη, στην Αθήνα. Γι' αυτό, παρά τις αντικσότητες, πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε σε σύγχρονα κριτήρια, τα οποία να τα έχουμε με μεγάλη διακύμανση, έστω, αλλά να τα κρατούμε σταθερά. Διότι πραγματικά πιστεύω και δεν είναι τρομερά. Οποιοδήποτε, αν βάλει κάποιο στόχο συγκεκριμένο, μπορεί να τον καλύψει. Το θέμα είναι αν εμείς, οι αξιολογητές, μπορέσουμε να το τηρήσουμε για να μπορεί κάποιος να προχωρήσει. Αλλιώς δεν πρόκειται και συνεχώς θα διαιωνίζουμε το ίδιο πρόβλημα, μιλώντας συνέχεια για κριτήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θέλω να μιλήσει και εσύ. Πρέπει να εκτεθώ. Βεβαίως, δεν μπορώ να το αποφύγω. Τρία λεπτά απλώς με τρεις επισημάνσεις. Ξέρετε, νομίζω αυτά τα πράγματα τα οποία έμαθα σε ένα σύστημα το οποίο βέβαια είναι μπροστά ερευνητικά και είναι στο αμερικάνικο σύστημα. Είναι οι συνθήκες που δημιουργούνται. Και νομίζω ότι αν κάτι είμαστε υπεύθυνοι, εάν σε κάτι πραγματικά έχουμε εκτεθεί στην ουρολογική κοινότητα ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, είναι, μπορώ όλα να τα συνοψίσω σε μία μόνο λέξη. Στη λέξη συνέπεια. Αν υπήρχε συνέπεια ανεξάρτητα κριτηρίων, ανεξάρτητα σκέψεων και λογικής, θα μπορούσαμε να έχουμε πραγματικά το κύρος το οποίο πρέπει να υπηρετήσουμε, όχι που μας ανήκει. Όταν ήμουν στην Αμερική και πήγα εκεί πέρα, μου είπανε ποια μέρα θέλεις να είναι η Protected Research Day. Μια μέρα που δεν απαγορεύεται και πάνε εκεί πέρα μάλιστα με τα σορτάκια τους. Και έβλεπα τον καθηγητή μου, και ερχόταν Παρασκευή
Και μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί είναι και κεντρικοί οι Αμερικάνοι, με σαγιονάρα και σορτάκι. Γιατί εκεί την ημέρα ήταν μόνο έρευνα και υποχρεωνόταν από το Πανεπιστήμιο να κάνει μόνο έρευνα. Απαγορευόταν ένα διάρρωστο. Το σύστημα και η διαδικασία είναι που σε κάνει. Και από την άλλη μεριά, γνώρισα έναν Έλληνα εκεί πέρα, ουρολόγο, και μου έλεγε, άστος αυτούς εδώ πέρα. Μείνε εδώ πέρα να σου δώσω τη θέση σου, μεγάλος άνθρωπος. Έχω όλη την ελληνική κοινότητα. Μόνο το Λίνε έχει 80.000 Έλληνες έξω από τη Βοστόνη. Ένα προάστιο. Λέει, αυτοί βάζουν το 1/3 των χρημάτων από μένα. Λέω, είναι σωστό. Άνε, λέει, άμα θες να γίνεις ακαδημαϊκός, ποτέ σου δεν θα πιάσεις πάνω από 50% των ιδιωτών. Λοιπόν, αυτή είναι η εξυγίανση στην ουσία που πρέπει να έρθει. Ο ακαδημαϊκός δεν μπορεί να, έναν ιδιώτη να μπορέσει πραγματικά να το χτυπήσει και όλα αυτά. Όλες αυτές οι διαστρεβλώσεις, πραγματικά, νομίζω ότι έχουν επηρεάσει το κύρος του Πανεπιστημίου και μάλιστα θα κάνω μία τελική πρόταση εδώ πέρα και σκεφτείτε την. Ας αρχίσουμε από ένα πάρα πολύ απλό. Ας σταματήσουμε τις ανοιχτές σε εισαγωγικά κρίσεις. Αν μπορέσουμε να πετάξουμε τα εισαγωγικά από τις κρίσεις και να γίνουν πραγματικά ανοιχτές για τον καθένα ισότιμα. Σας ευχαριστώ. Έχει ήδη υπερβεί ο χρόνος, πρέπει να σταματήσουμε ή να συνεχίσουμε.